Τρίτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Βλέπετε εντυπωσιακά πλάνα πίσω στις οθόνες μας και βεβαίως σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για τον κρητικό αστροναύτη, τον Μανούσο. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, αν έχετε ακούσει έστω το όνομα αυτό τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για τον πρώτο κρητικό αστροναύτη, ο οποίος ανέβηκε εκεί ψηλά, μας είδε από ψηλά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα ένα μέλος της ομάδας της Cretan Astronaut, την Μαρία Τιμετοχιανάκη, Project Administrator. Καλησπέρα. Μαρία, καλώς ήρθες. Σου μιλάω στον ενικό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε έτσι από κοντά για τον Μανούσο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε ξαναπεί. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους της υπόλοιπης ομάδας. Που σίγουρα φαντάζομαι θα θέλανε και άλλα παιδιά να είναι εδώ. Θα θέλανε πάρα πολύ να βρίσκονται εδώ. Γιατί διατηρούμε έτσι κάποια σχέση τα τελευταία χρόνια, γιατί πάντα μας εκπλήσετε, φροντίζετε να μας εκπλήσετε συνεχώς με τα επιτεύγματα ή τα κατορθώματά σας. Αυτή τη φορά μιλάμε για τον Μανούσο, τον κρητικό αστροναύτη, και βέβαια παραξενεύεται κανείς όταν το ακούει. Ποιος είναι αυτός ο Μανούσος τελικά και γιατί δημιουργήθηκε, και μάλιστα μέχρι στιγμής έχει κάνει και δύο προσπάθειες. Δύο ταξίδια στο ιστορικό. Δύο ταξίδια. Για πάμε να τα πούμε λίγο, να γνωρίσουμε το Μανούσο, τον κρητικό αστροναύτη. Ο Μανούσος είναι το προσωπείο της ομάδας. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και τα πλάνα που μας έχει στείλει ο ίδιος ο Μανούσος. Ναι. Έτσι, από πολύ ψηλά. Συνέχισε, Μαρία. Ο Μανούσος λοιπόν είναι η κρητική φιγούρα ενός αστροναύτη, ο οποίος δημιουργήθηκε για να ανέβει στη στρατόσφαιρα. Και τα κατάφερε. Ανέβηκε, νάτος. Ναι, επιτυχώς. Νάτος, εδώ ο Μανούσος. Με το μουστάκι του, το σαρίκι του. Νομίζω είναι μια κλασική κρητική φυσιογνωμία, διαμορφωμένη σε μια φιγούρα, και η οποία ταξίδεψε να μας χαρίσει αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες, αλλά και πολλά συμπεράσματα. Ακριβώς. Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πτήση από την ομάδα του Cretan Astronaut. Να πούμε ότι η ομάδα είναι από νέους φοιτητές του Πολυτεχνείου και απόφοιτους, όπου κατασκεύασαν μερικά μέρη του αεροσκάφους από το μηδέν και κάποια άλλα ήταν ήδη... Είχαν ήδη δημιουργηθεί. Για πες μου κάτι, Μαρία, γιατί έχετε πραγματικά με τα συγκεκριμένα επιτεύγματα μέσω του Μανούσου, έχετε πραγματικά τοποθετήσει την Κρήτη στο χάρτη της αεροδιαστημικής ήδη από το 2018. Ποιος ήταν ο απότερος στόχος, γιατί θέλατε να δημιουργήσετε το Μανούσο, τι θέλατε να δείξετε και ποια είναι εκείνα τα συμπεράσματα που θέλατε τελικά να βγάλετε? Η αρχική ιδέα προέκυψε από αυτό, ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποιο ταξίδι στο διάστημα είτε στη στρατόσφαιρα από την Κρήτη. Οπότε ήταν η αρχική ιδέα αυτή, γιατί όχι. Και σαν πρόκληση να προσθέσουμε την Κρήτη στον χάρτη της αεροδιαστημικής. Της αεροδιαστημικής. Κάποια στιγμή ακούστηκε κάτι για την Καλαμάτα, ότι θα φτιαχνόταν εκεί ένα κέντρο αεροδιαστημικής. Όλοι το γελούσαν, ωστόσο εσείς τους προλάβατε όμως αυτούς, Τους προλάβατε. Ναι. Μάλιστα. Ποια είναι τα στοιχεία που μας έφερε πίσω ο Μανούσος ή μόνο εικόνες? Καταρχάς, αυτές οι πτήσεις, τέτοιου είδους πτήσεις με high altitude balloon, με μετεωρολογικά μπαλόνια, πραγματοποιούνται συχνά. Είτε για να γίνουν μετρήσεις στην στρατόσφαιρα, είτε για μέτρηση θερμοκρασίας. Στόχος λοιπόν ήταν αρχικά να δημιουργήσουμε από το μηδέν μια τέτοια διάταξη, έτσι ώστε να φτάσει στη στρατόσφαιρα. Έφτασε στα 12 χιλιόμετρα περίπου από το έδαφος. Πέρασε τα 28 χιλιόμετρα. Τα 28 χιλιόμετρα. Ναι. Μεγάλη απόσταση. Ναι. Μάλιστα. Η στρατόσφαιρα ξεκινάει από τα 10, έφτασε στα 28. Οπότε λοιπόν, ίσως σαν πτήση να θεωρείται μια διαδικασία εύκολη, γιατί και στην Αμερική μπορεί να το κάνουν σαν project κάποια σχολεία αυτό, να πετάξουν ένα high altitude balloon. Όμως η όλη διαδικασία φυσικά έχει προκλήσεις και ήταν δύσκολη, καθώς έπρεπε τα τεχνολογικά μέρη του σκάφους να δημιουργηθούν από το μηδέν, το software κομμάτι, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σκάφους. Και φυσικά όλο αυτό δεν έχει πλήρες έλεγχο, γιατί όταν φτιάχνεις κάτι στο σπίτι σου, το ελέγχεις, βλέπεις ότι δουλεύει. Σωστά. Και όλα καλά. Όταν όμως βλέπεις ότι κάτι λειτουργεί και το βγάζεις σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον, τότε τίποτα δεν είναι σίγουρο. Επιβίωσε πάντως ο Μανούσος εκεί ψηλά, στα 28 χιλιόμετρα, στην στρατόσφαιρα.
Ποια ήταν εκείνα τα υλικά που χρησιμοποίησατε έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικά σε εκείνες τις συνθήκες? Κατασκευαστικά φαίνεται κάτι απλό. Υπάρχει το Afrolex απ' έξω, το οποίο λειτουργεί ως μονωτικό υλικό. Εσωτερικά έχει πλακέτες, τις οποίες έχουν δημιουργηθεί αυτές από το μηδέν. Η κάμερα, είχαμε δύο κάμερες, μία GoPro και μία κάμερα 360, η οποία βρισκόταν στη θήκη για να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες. Εσείς παρακολουθούσατε serial times, πραγματικό χρόνο, να το πω έτσι, το τι έβλεπε ο Μανούσος εκείνη τη στιγμή από τη στρατόσφαιρα? Τα στοιχεία της κάμερας τα πήραμε μετά το ταξίδι. Μετά, έτσι. Παρακολουθούσαμε όμως πού βρισκόταν κάθε στιγμή μέσω GPS το σκάφος. Και μάλιστα αυτό ήταν ένα δύσκολο κομμάτι της πτήσης, ότι ξεκίνησε από τα Χανιά και κατέληξε στον κάμπο της Μεσαράς. Ναι. Και ευτυχώς για εμάς ήταν σε πεδιάδα. Αφού δεν πήγε να καθίσει σε κάποιο τραπέζι όπου υπήρχε κανένα φαγοπότη εκεί ο Μανούσος, πάλι καλά. Μάλιστα. Πάντως, γενικότερα, έχει πάρει διαστάσεις το θέμα με τον κριτικό αστροναύτη. Και προσφάτως, νομίζω, και στην Κίνα μεταδόθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό και ήταν και ο λόγος που έγινε ακόμα πιο γνωστή η όλη προσπάθεια παγκοσμίως. Σίγουρα, έχει μεγάλη απήχηση πλέον. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό, γιατί ήταν και ένας από τους στόχους μας. Νέοι άνθρωποι που έχουν ιδέες και όραμα να πραγματοποιήσουν κάτι με μεγάλη επιτυχία τελικά και να υπάρχει και η αποδοχή από τον κόσμο και η υποστήριξη. Μάλιστα. Από εδώ και στο εξής, τι μας περιμένει, τι άλλο θα δούμε από την ομάδα του Cretan Astronaut? Ετοιμάζεται κάτι διαφορετικό, γιατί ήταν η δεύτερη πτήση, άρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτη ή αν θα υπάρξει κάποιο άλλο συναφές, ας πούμε, εγχείρημα από μέρος σας. Σαν project ολοκληρώθηκε η πρώτη διαστημική πτήση από την Κρήτη. Τώρα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους. Εάν υπάρχει κάποιος που τον ενδιαφέρει ο τομέας της αεροδιαστημικής, είτε έχει κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό, είτε θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί με αυτό, έτσι ώστε να μεγαλώσει η ομάδα, μακάρι, το ευχόμαστε. Πολύ θα θέλαμε να συναντήσουμε νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη να ασχοληθούν με αυτό, έτσι ώστε αν έχουν κάποια ιδέα και γενικότερα να αναπτύξουμε καινούρια project. Μάλιστα. Μαρία Μετογιαννάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που για μία ακόμα φορά βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής. Συζητήσαμε για τον κριτικό μας αστροναύτη, που τον έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα όσοι βρισκόμαστε σε αυτοτόνηση το τελευταίο διάστημα. Να συνεχίζετε να μας χαρίζετε τέτοιες τεχνολογικές καινοτομίες, γιατί μπορούμε να μάθουμε πολλά και να εξελιχθούμε σε κάποιους τομείς που μέχρι πρότινος υπήρξε μια σχετική καθίζηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά στην ομάδα. Θα τα μεταφέρουμε.